Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αίσθηση στη κοινή γνώμη προκαλεί η σημερινή ευνηδιαστική απόφαση του Χρήστου Βερελή να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, δηλώνοντας ότι αρνείται να είναι μέρος ενός νοσηρού πολιτικού σκηνικού. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι πήρε την απόφασή του για λόγους ευθυξίας, βλέποντας ότι επιχειρείται από ορισμένους εμπλοκή του σε υποδιερεύνηση σκάνδαλο με μίζες της γερμανικής εταιρείας ΜΑΝ και στην Ελλάδα και στη χώρα μας για συμβάσεις που είχε υπογράψει με τα Υπουργεία Μεταφορών και Αμήνης έως το 2004. Ο κ. Βερελή τονίζει ότι δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την παραίτηση Βερελή, έκανε λόγο για προσωπική απόφαση που είναι απολύτως σεβαστή. Σκεφτήκαμε για δύο λόγους. Ο ένας είναι πρακτικός. Πρώτον, διότι βγήκε μια υπόθεση από το 2002, την οποία Τσίπρας αγνοούσαμε όλοι εδώ και 7 χρόνια, από μια ιστορία προμηθείας τρόλεϊ, από μια εταιρεία, τη ΜΑΝ, γερμανική εταιρεία, στην οποία ιστορία τα σχετικά δημοσιεύματα, 1, 2, 3 είναι και ενδεχομένως. Το ένα μοιάζει πάρα πολύ με το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρονται στην υπόθεση χωρίς να εμπλέκουν τον κύριο Βερελή. Πουθενά δεν του προσάπτουν κάτι το μεμπτό, όχι μόνο ο δικαστής δεν του προσάπτει, ούτε καν τα δημοσιεύματα. Απλώς αναφέρουν ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της δικής του υπουργίας. Δηλαδή, είναι μάλλον χρονολογική η σύμπτωση μιας υπόθεσης την οποία επί τούτου διαχειρίστηκε και η Διακομματική Επιτροπή. Άρα, δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του κυρίου Βερελή από όσα προκύπτουν έως τώρα στο οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος, εκ του γεγονότος και μόνο ότι ήταν υπουργός στην εποχή εκείνη, αισθάνθηκε την ευθυξία να παραιτηθεί. Και αυτό μας ευνηδίασε. Μας ευνηδίασε για ένα δεύτερο λόγο, Όλγα, διότι δεν έχουμε μάθει οι πολιτικοί μας να έχουν τόσο αξιοπρεπή και ειλικρινή στάση. Συνήθως τους φτύνουν και λένε ότι ψυχαλίζει. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος επέλεξε να ακολουθήσει το δρόμο της αξιοπρέπειάς του, προσωπικής του αξιοπρέπειας, όπως να αντιλαμβάνετε, σε αντίθεση με τους περισσότερους συναδέλφους του. Και επίσης, στέλνοντας και ένα ευρύτερο μήνυμα, γι' αυτό δεν θα ήθελα να το περιορίσουμε το θέμα, να το κουβεντιάσουμε και μαζί του αργότερα στο θέμα της ΜΑΝ και ξέρω εγώ τι έγραψε η τάδε εφημερίδα, η άλλη εφημερίδα που είναι και ανοησίες μεταξύ άλλων. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό που θα έπρεπε να συγκρατήσουμε είναι αυτή η αντίθεσή του απέναντι σε ένα νοσηρό κλίμα, το οποίο έχει επικρατήσει εδώ και μήνες, το οποίο εδώ κάθε βράδυ κουβεντιάζουμε και μάλιστα λέμε πόσο και εμάς μας ενοχλεί αυτή η ιστορία. Και βγαίνει επιτέλους ένας άνθρωπος ο οποίος λέει: ρε παιδιά, δεν αντέχω πια τη σκανδαλομαχία και τη σκανδαλοθυρία και τη σκανδαλολογία και τη λασπομαχία και όλο αυτό το παραμύθι. Προφανώς αυτό τον προβλημάτιζε πολύ καιρό πριν, πολύ πριν ξεσπάσει δηλαδή αυτή η ιστορία με την υπόθεση της ΜΑΝ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλαξαν όλα στο πολιτικό σκηνικό σήμερα με την ευνηδιαστική παρέτηση βόμβα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, του Χρήστου Βερελή, βουλευτή εντολογαρνανίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού Μεταφορών. Ο ίδιος ο κύριος Βερελής, που πρώτα μπήκε στον πρόεδρο της Βουλής και υπέβαλε την παρέτησή του και μετά ενημέρωσε το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει ότι το έκανε θέλοντας να συμβάλλει στο να βγει η χώρα από το τέλμα. Άλλοι πάλι συσχετίζουν την παρέτηση με τις αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο της εταιρείας ΜΑΝ, τα τρόλεϊ δηλαδή, που είχε αγοράσει το ελληνικό κράτος το 2003 επί Υπουργίας Βερελή. Λέγεται ότι εκείνο που βάρινε στην απόφαση του Βερελή ήταν μια συνάντησή του με κάποιον δημοσιογράφο, πολύ γνωστό δημοσιογράφο, που ερευνά το θέμα χθες στη Βουλή. Και λένε ότι ο δημοσιογράφος του είπε ότι το όνομά του εμπλέκεται με έναν τρόπο σε αυτό το θέμα. Και όταν υπάρξουν καταθέσεις από τη Γερμανία κυρίως ή από ενδεχόμενη αλληλογραφία, το προσθέτω εγώ, εταιριών εδώ με τη Γερμανία, να τον εμπλέκουν με έναν τρόπο. Και έτσι θέλησε, κατά την εκτίμησή του, που σε έναν βαθμό την είδαμε, να αντιδράσει πρώτος. Και για να πούμε και την δική του θέση, την πολιτική θέση, για τη στιγμή δηλαδή, αυτό το κεραυνό σε νεθρία γιατί, είναι ότι λένε ότι περίμενε τέτοιο χτύπημα 10 μέρες πριν τις εκλογές. Και προτίμησε Μαριάννα να το κάνει τώρα για να το διαχειριστεί ο ίδιος και όχι να γίνει έρμεο στην πορεία. Σαν σκέψη ο κύριος Βερελής. Μοιάζει πάντως κάτι να βάρινε πολύ στον κύριο Βερελή. Σίγουρα. Στη χθεσινή έτσι μέρα μοιάζει. Εντόπισε κάτι ο Αντώνης, μια συνάντηση το απόγευμα. Ναι. Ίσως δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέρουμε τι ήταν, αλλά ο κύριος Βερελής, επειδή έτυχε και εγώ να μιλήσω μαζί του αρκετές φορές χτες, ξέρω τουλάχιστον δεν. Σου άφησε σε έναν Νίκο την εντύπωση ότι προβληματίζεται σε σχέση με την εμπλοκή του ονόματός του σε σημείο του να παραιτηθεί σήμερα. Ομολογώ πως ούτε κατά διάνοια. Νίκο, κατά διάνοια. Θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Πρώτη, αφορά το γενικότερο σκηνικό όπως διαμορφώνεται τώρα. Είναι σαφές ότι φέρνει την μπάλα στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν είναι καλό για τον ΠΑΣΟΚ και για τον Παπανδρέου. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Αυτό είναι το ένα. Και ωφελεί τη Νέα Δημοκρατία, έστω και πρόσχερα, ναι, 30 μέρες πριν τις εκλογές. Το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή άκουσαν, είπε στον κύριο Βερελή για κόμμα νέο κλπ. Λένε και στο ΠΑΣΟΚ και στελέχη όμως άλλων κομμάτων ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός
ότι ο Βερελής στο σημείωμά του στην δήλωση του παρέτησης δεν κάνει καμία αναφορά στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάει γενικώς για τη Δημοκρατική Παράταξη και καμία αναφορά. Πάντως στα περινέα κόμματος, όπως άκουσες, τα αρνείται και κατηγορηματικά. Εγώ οφείλω να πω τι λένε, έτσι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Λίγα 24 ώρα μετά την αποκάλυψη του Sky για την ελληνική εμπλοκή στο σκάνδαλο Μαν, η παρέτηση του Χρήστου Βερελή, υπουργού μεταφορών την επίμαχη περίοδο, τάραξε τα πολιτικά νερά, ευνηδιάζοντας όχι μόνο τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο και ανακοίνωσε την απόφασή του λίγο πριν επιδώσει το κείμενο της παρέτησής του στον πρόεδρο της Βουλής. Μια πολιτική εξέλιξη βεβαίως που θα έχει απρόβλεπτες εξελίξεις, που δεν είναι δυνατόν ακόμη να σταθμιστούν, καθώς απομένουν λιγότερες από 30 μέρες πλέον για τις ευρωεκλογές. Ο Τάσος Τέλγλου και ο Σταμάτης Ασημένιος, που ουσιαστικά ήδη από την Τετάρτη αυτή τη νέα υπόθεση μαύρων ταμείων, είναι μαζί μου για να δούμε πού οδηγούν οι ανακρίσεις αλλά και ποια είναι τα νεότερα στοιχεία του ρεπορτάζ. Να δούμε όμως προηγουμένως πώς ο κύριος Βερελής ανακοίνωσε την παρέτησή του. Ήταν ανήσυχος για το κλίμα που δημιουργείται, κάτι που νομίζω ότι αποτυπώνεται στη σημερινή του ανακοίνωση, το οποίο το θεώρησε ένα κλίμα το οποίο δεν ευνοεί την άξιση πολιτικής. Και νομίζω ότι αυτό που πήρα χθες, που εισέπραξα χθες σαν αίσθηση από τον κύριο Βερελή, αυτό αποτυπώνεται και σε αυτή την ανακοίνωση. Τώρα πρέπει να πούμε ότι αν αποδειχθούν πολιτικές ευθύνες, που δεν το ξέρουμε ακόμα, οποιοδήποτε, όχι του μόνο του κύριου Βερελή, αυτές έχουν παραγραφεί, διότι ισχύει η συνταγματική πρόνοια του άρθρου 86 συντάγματος, δηλαδή του νόμου περιευθύνσης υπουργών. Άρα το ερώτημα είναι, αφού λοιπόν... Θα ρωτήσει κάποιος καλόπιστα, αφού λοιπόν έχουν παραγραφεί αυτές οι ευθύνες, για ποιο λόγο να μην παραμείνει στη θέση του ο κύριος Βερελής? Τίνω λοιπόν να πιστέψω ότι είναι ο λόγος τον οποίο εξηγεί στην ανακοίνωσή του, που λέει ότι έτσι κάνει μία έξοδο προς τα μπρος και φέρνει τη συζήτηση στα πραγματικά προβλήματα της διαφάνειας, της χρηματοδότησης των πολιτικών, γιατί βάζει και ουσιαστικά ζητήματα ο κύριος Βερελής πέρα από την προμήθεια της ΕΜΑΕΝ. Της χρηματοδότησης των πολιτικών δυνάμεων και της απόδοσης των ευθυνών στα πολιτικά πρόσωπα.